Με αυτό δουλεύω. Δεν το έχω, είμαι άνεργος. Μέσα από το δελτίο του Star ξαναβρήκε το χαμόγελό του ο κύριος Μανώλης Μελιανός. Κακοποιοί του είχαν κλέψει το φορτηγάκι πριν από ένα μήνα και ήταν απελπισμένος, καθώς με αυτό δούλευε στην οικοδομή. Ανάμεσα σε αυτά τα κλεμμένα αγροτικά αυτοκίνητα που κακοποιοί τα είχαν φορτώσει εντελίκες και είχαν σκοπό να τα στείλουν στην Αφρική, βρήκε το φορτηγάκι του. Παρακολουθώ το κανάλι σας. Και... είχα δει εκείνο το ρεπορτάζ. Αλλά πού να ψάξω εγώ, να σκεφτώ ότι είναι στην Ιγουμενίτσα. Εγώ μόλις το είδα, κατευθείαν έφυγα για Ιγουμενίτσα. Ενημέρωσα στο αστυνομικό τμήμα της Ηλιούπολης και έφυγα κατευθείαν. Στην απελπισία του άλλος, κάνει ό,τι μπορεί. Σύμφωνα με τους άνδρες της δίωξης λαθρεμπορίου Ιγουμενίτσα, στο κύκλωμα κλέβει αγροτικά αυτοκίνητα από όλη την Ελλάδα και τα διοχετεύει έναντι 800 ευρώ στο εξωτερικό. Εκεί βέβαια η τελική του τιμή μπορεί να φτάσει και τις 4.000 ευρώ. Οι κακοποιοί είχαν παραποιήσει το φορτηγάκι του κυρίου Μανώλη Μελιανού και όταν έφτασε στην Ιγουμενίτσα, ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να το αναγνωρίσει. Τα γράμματα που έγραφε επωνυμίες εταιρείας στο πλάι τα έχουν αλλοιώσει όλα. Τα σβήσανε με κάποιο τρόπο, τι κάνανε? Είναι βαμμένα, παραποιημένα, κομμένα τα κάποιες καρότσες, κάγκελα πάνω. Και τα έχουν παραποιήσει. Συνολικά 14 φορτηγά εντόπισαν οι άνδρες της δίωξης λαθρεμπορίου της Ιγουμενίτσας. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 4 ιδιοκτήτες.